Καλημερίζω την εξαιρετική κυρία Χριστίνα Σταμούλη, διαχειρίστρια του αρχείου Ιωάννη Σταμούλη και κόρη του αείμνηστου νομικού, εγώ δεν θα πω ούτε νομάρχη ούτε, ή καλύτερα κοινωνικού αγωνιστή, πάει καλύτερα νομίζω, διότι άνοιξε δρόμο διεθνώς για να δούμε μια υπόθεση που περνάει στον Τούκο, αλλά είναι πολύ σημαντική, μπας και ξυπνήσουμε στην Ελλάδα. Καλημέρα κυρία Σταμούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Σαχίνη, καλημέρα 984 και στην αγαπημένη Κρήτη. Κυρία Σταμούλη, θέλω να μου πείτε αρχικώς γιατί η κίνηση αυτή της Γερμανίας, πώς την ερμηνεύετε? Νομίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί. Η Γερμανία κάνει τη δουλειά της. Και είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο εξακολουθεί να παρακολουθεί, να οργανώνει και να δρά προς επίτευξη του στόχου της, που είναι η μη πληρωμή, η μη καταβολή των υποχρεώσεών της. Δεν με εντυπωσιάζει, να σας πω την αλήθεια, πιο αρμόδιοι εμού και πιο καταρτισμένοι δάσκαλοι του διεθνούς δικαίου, και αναφέρομαι ειδικά στο Στέλιο Ντομπεράκη, το περιμένανε. Mm-hmm. Περιμέναμε ότι θα υπάρξει μία κίνηση. Δεν ξέραμε αν θα είναι πάλι στη Χάγη, δεν ξέραμε αν θα είναι σε κάποιο άλλο διεθνές όργανο, αλλά περιμέναμε ότι κάτι θα γίνει πάλι σε επίπεδο χρήσης όπλων του διεθνούς δικαίου για λογαριασμό της. Τώρα έχουμε να κάνουμε αυτό που την τρόμαξε, νομίζω, την Γερμανία. Αυτή τη φορά δεν είναι τόσο το δίστομο. Είναι οι μιμητές του διστόμου στην Ιταλία. Στην Ιταλία το δίστομο έγραψε και εκεί η ιστορία, διότι mm-hmm. υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι και που είχαν πληγεί και εκείνοι φυσικά και είχαν λόγο να ενδιαφέρονται, που μιμήθηκαν το παράδειγμα του διστόμου και ασκήσαν αγωγές διεκδικώντας τις σχετικές αποζημιώσεις. Δύο από αυτές τις υποθέσεις που έχουν δικαστεί από τα δικαστήρια της Μπολόνια έχουν φτάσει σε ωριμότητα να εκτελεστούν και οι εντολείς μαζί με τους νομικούς τους παραστάτες αποφάσισαν να κατασχέσουν, τι νομίζετε, τον Γκέτε της Ρώμης, την Αρχαιολογική Σχολή της Ρώμης και τη Γερμανική Σχολή της Ρώμης. Σας θυμίζει κάτι? Μου θυμίζει την ανάλογη με αφορμή την απόφαση για το δίστομο κίνης που πήγε να γίνει και στο παραένα κυριολεκτικά μπλοκάραν όλα. Για να τα λέμε ακριβώς όπως γίναν. Ναι, ναι. Τώρα δεν υπάρχει θέμα. Το Γκέτε, ο Κοτζάμ Ιταλία, όταν ακούστηκε αυτό στην Ελλάδα, πέσαν θεοί και δαίμονες από πάνω. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια την τρόμαξε την γερμανική διπλωματία και το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και κάτι το οποίο μάλλον θα το έκανε ούτως ή άλλως, δόθηκε η αφορμή να το κάνουμε. Τώρα την εκτίμηση από πλευράς νομικής, τι πιθανότητες έχουν, πώς θα πάει, τι θα γίνει, αν έπρεπε να γίνει αυτό τούτου είδους η προσφυγή ή κάτι άλλο που προβλέπεται από τον κανονισμό του Διεθνούς Δικαστηρίου, αυτά είναι τελείως τεχνικά, τα οποία θα τα εκτιμήσουμε και θα Πάντως, κυρία Σταμούλη, τα ασφαλιστικά μέτρα η Γερμανία τα έχει καταθέσει στο Διεθνές Δικαστηρίο της Χάγης για να μπλοκάρει την Ιταλία, να το ναι, πω έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ερώτηση λοιπόν άμεση. Πριν 10 χρόνια, στη δίκη που είχε γίνει μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, μετήχε και η Ελλάδα ως παρατηρήτρια χάρη στις προσπάθειες που είχε κάνει ο κύριος Στέλιος Περάκης, αν δεν κάνω λάθος υπουργός τότε πρέπει να ήταν ο κύριος Καστανίδης, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μπορεί να το κάνει τώρα αυτό η Ελλάδα, να ζητήσει στην ακροαματική διαδικασία να μετέχει ως παρατηρήτρια? Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μελετηθεί mm-hmm. για να δούμε αν όντως γίνεται. Είναι καθαρά τεχνικό θέμα, αν το επιτρέπουν οι διαδικασίες του Διεθνούς Δικαστηρίου. Σίγουρα όμως, αν το επιτρέπουν, οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε, η Γερμανία είπατε κάνει τη δουλειά της. Θα σας ρωτήσω ευθέως και εμείς, διότι χθες ήταν πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά, εχθές ήταν και η πρωτομαγιά των 200 της Κεσαριανής. Εμείς, διότι είδα τα μηνύματα των κομμάτων, του πολιτικού κόσμου κτλ. Εμείς τι κάνουμε? Στην εισαγωγή σας άκουσα επίσης ότι 29 Απριλίου είναι και μία άλλη επέτειος. Και καμιά φορά είναι
πολύ σημαδιακές, έτσι. Η σημειολογία είναι πολύ σημαντική. Είναι τρομερό να σκέφτεται κανείς ότι την ημέρα που αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, η Γερμανία καταθέτει, κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός της, γιατί δεν μπορεί να την ψέξει κανείς. Σωστά. Για το ότι κάνει χρήση, έτσι δεν είναι? Σωστό. 18 χρόνια εκκρεμεί η υπόθεση του διστόμου στην Ιταλία, και σε αυτή την περίοδο είδαμε τη Γερμανία να κάνει χρήση κάθε θεμητού, το τονίζω, θεμητού δικονομικού δικαιώματός της, κάθε αθέμητης παρελκυστικής δικονομικής πονηριάς για να αποφύγει τις υποχρεώσεις της αυτές. Και βέβαια, ας μην αναφερθούμε καλύτερα στα άλλοτε αναμενόμενα και άλλοτε ανήθικα πολιτικοδιπλωματικά μέσα που χρησιμοποίησε. Όμως, τι κάνουμε εμείς? Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει κινήσεις. Το πρόβλημά μας ως Ελλάδα είναι ότι δεν δρούμε οργανωμένα με στόχο την επίτευξη ενός στόχου. Είναι αποσπασματικές οι κινήσεις. Δεν μπορεί κανείς να μειώσει κινήσεις όπως αυτό που αναφέραμε, η προσφυγή, η παρέμβαση ως μη διάδικο στη Χάγη. Δεν μπορεί κανείς να μειώσει τη διαδικασία της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής και το γεγονός ότι επιτέλους βγήκε ένα πόρισμα. Δεν είναι κινήσεις οι οποίες είναι για πέταμα. Το θέμα είναι μέσα σε μια συνολική και οργανωμένη δράση πώς τοποθετούνται και πώς χρησιμοποιούνται για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, στην Ελλάδα δεν έχουμε επιστημονική τεκμηρίωση των ελληνικών αξιώσεων. Υπάρχουν στη γνωμοδότηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Διακομματικής Επιτροπής κάποια πράγματα, όμως αυτά δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και καταγεγραμμένα. Ξέρετε εσείς ακριβώς πόσα είναι τα θύματα? Εγώ δεν ξέρω τόσα χρόνια που ασχολούμαι. Διαπιστώνω με θλίψιμο ότι ακόμη και σε αυτό που αυτονόητα 8 δεκαετίες μετά θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον σε ελάσσονα μορφή μία στρατηγική, ούτε εδώ έχουμε μία συνολική στρατηγική ως χώρα. Αυτό διαπιστώνω. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και όσο καλοπροαίρετη και έτσι θετική και αν είναι η διάθεση των ιδιωτών και της κοινωνίας των πολιτών να βοηθήσει και να προστρέξει προς αυτή την κατεύθυνση, όταν δεν υπάρχει η πολιτική, δεν θα την πω ούτε καθοδήγηση, ούτε έγκριση, ούτε τίποτα, απλώς μια σύμπραξη, μια σύμπνοια. Αυτό το είδαμε το 1995, το ξέρουμε όλοι πλέον, είναι ιστορικό γεγονός. Ο Γιάννης Σταμούλης είχε ενημερώσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι, ξέρεις πρόεδρε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του είχε πει, όταν του το παρουσίασε ως ιδέα, του είχε πει, Γιάννη περίμενε, θα δούμε. Και ήρθε η χρονική στιγμή, τον Ιούνιο του 1995, όταν ο Ανδρέας αποφάσισε ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει ως διπλωματικό μέσο πίεσης κατά της Γερμανίας, γιατί εκείνο εξυπηρετούσε εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Ελλάδας, και έδωσε το πράσινο φως να ασκηθεί, να κατατεθεί ηρηματική διακίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και να ασκηθεί η αγωγή των διστομητών. Αυτό είναι μια μαγική σύμπραξη πολιτείας και πολιτών. Δεν είχε όμως συνέχεια. Δεν και το έχουμε ξαναδεί. Δεν είχε όμως. Είδαμε, ναι, επολίγων με την προσφυγή στη Χάγη, που τότε έγινε χαμός, θα σας θυμίσω. Πόσοι βγαίνανε και λέγανε, όχι να μην πάμε, όχι δεν πρέπει. Κι όμως κάποιοι είχαν την πρόνοια να δούνε μακριά και να πούνε ότι εμείς τώρα πολιτικά πρέπει να διασώσουμε τις ελληνικές απαιτήσεις. Και αυτό κάνανε. Κυρία Σταμούλη, καλά κάνατε εσείς και μας θυμήσατε και λίγο το παρελθόν αυτής της υπόθεσης με κορυφαία στιγμή του 1995, αλλά από το 1995 και μετά οφείλω να σας πω ότι φτιάχτηκαν καριέρες και στα ανώτατα δικαστικά κλιμάκια και στην πολιτική, ακριβώς μπλοκάροντας αυτό που είχε πετύχει ο Γιάννης Σταμούλης, ο οποίος βέβαια δεν σταμάτησε εκεί.
διεθνοποίησε και έτσι φτιάχτηκαν προηγούμενα στην Ιταλία και αλλαχού. Και στην Πολωνία μαθαίνω ότι γίνεται σωρή αγωγών. Άρα κάτι που η Ελλάδα πρωτοπόρησε το προχωρούν άλλοι, εμείς όμως τίποτα. Δηλαδή 15 χρόνια μετά μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με το δίστομο. Αν δεν κάνω λάθος, ο φυσικός πολιτικός διάδοχος των ομαρχιών είναι η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος. Τι έχει γίνει? Να τοποθετηθώ επίσημα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γνωρίζω βέβαια τι γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι ως δικηγόρος και επειδή έχω και την προσωπική εμπλοκή, προφανώς και παρακολουθώ και μαθαίνω. Όμως θα σας το πω ότι το μαθαίνω δεξιά και αριστερά. Από τα κουτσοβολιά, από τις εφημερίδες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, αν πάτε στο δίστομο, είμαι βέβαια ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δίστομήτης που να ξέρει πώς έχει γίνει ο χειρισμός της υπόθεσής του από το 2007 που θυμάμαι ότι έδωσε τελευταία φορά ένα πληρεξούσιο η νομαρχία Βιωτίας στο Γιάννη Σταμούλη ως δικηγόρο πλέον μέχρι σήμερα. Δεν το ξέρουν. Είναι σίγουροι ότι αν σταματήσετε στην πλατεία του Ιστόμου κανείς δεν ξέρει να σας πει. Ούτε καν οι δήμαρχοι. Διάβασα την ανακοίνωση με αφορμή αυτή την προσφυγή για ασφαλιστικά στο Διεθνές Δικαστήριο της Γερμανίας, τη δική σας ανακοίνωση, και μου έκανε εντύπωση μεταξύ άλλων αυτό που γράφεται, ότι η Ελλάδα οφείλει να αντιδράσει και να εμφανιστεί στο προσκήνιο, κανείς δεν νομίζω από τους πολίτες θα διαφωνήσει γι' αυτό, να υποστηρίξει, λέτε, τους πολίτες της, αντί να επιβάλλει δικαστικό ένσημο στις αγωγές τους. Είναι δυνατόν, κυρία Σταμούλη, 2022, με αποφάσεις της Βουλής, οι πολίτες που προσφεύγουν με αγωγές για τις καταστροφές και τους θανάτους που υπέστησαν από τη γερμανική κατοχή να καταβάλουν και δικαστικό ένσημο? Δηλαδή η πολιτεία ούτε σε αυτό δεν είχε την πρόνοια. Εντάξει, αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αρχίσει πλέον να το, να το καταρρύπτουν, και, γιατί δεν αφορά προφανώς μόνο τις αγωγές των πολεμικών επανορθώσεων, έτσι. Αφορά πλήθος άλλων αγωγών. Είναι κάτι που, το οποίο πάει, βαίνει αντίθετο σε μια λογική στην ελληνική, πολύ γρήγορα να σας πω, στην ελληνική δικονομική, ελληνική δικονομική πραγματικότητα. Υπάρχουν οι αναγνωριστικές και οι καταψηφιστικές αγωγές. Όταν θες να κάνεις καταψηφιστική για να βγάλεις κατευθείαν εκτελεστό τίτλο, το πληρώνεις. Όταν θες να κάνεις αναγνωριστική και να πεις ότι εγώ έχω το δικαίωμά μου και επιφυλάσσομαι να πληρώσω το δικαστικό ένσημο όταν θα θέλω αυτό το δικαίωμά μου να το υλοποιήσω. Εκεί λοιπόν πήγε η ελληνική πολιτεία και επέβαλε και σε αυτές τις αγωγές δικαστικό ένσημο και, και έτσι συμπαρέσυρε και των πολεμικών επανορθώσεων. Στην Ιταλία συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα, στις αγωγές για επανορθώσεις? Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει. Στην Ιταλία. Όχι, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή είναι σε κρεμότητα η αγωγή, μια καταπληκτική αγωγή του Δομένικου για καταστροφή από τα ιταλικά στρατεύματα. Στο Δομένικο λοιπόν, το πρωτοδικείο, που δυστυχώς έβγαλε μια πρώτη απόφαση που δέχεται την ετεροδικία, είχε να κάνει και με το θέμα του, έπρεπε να πληρώσουν 300.000 ευρώ οι άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα το δίστομο έχει ανοίξει το δρόμο, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ή δικαστικές υποθέσεις εξέλιξης σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, πιο όρημα πρέπει να πω. Όλα αυτά όμως λέτε ότι απαιτούνται νέες νομικές κατασκευές συνολικά, άλλως η διεκδίκηση πεθαίνει μαζί με τους επιζήσαντες από όλες τις θηριωδίες. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος σε αυτή την ιστορία, βιολογικά. Αυτό είναι, κυρία Σαχίνη, ότι λένε ότι είναι απαράγραπτα αυτά τα δικαιώματα. Πράγματι, είναι απαράγραπτα. Απαράγραπτα όμως και ποιος θα τα ασκήσει αν δεν ζει ο φυσικός δικαιούχος? Είναι απαράγραπτα, ωραία. Τα γράφουμε στα βιβλία, στις μελέτες, στα άρθρα, ότι είναι τα δικαιώματα απαράγραπτα. Και λοιπόν, τι πρακτική ωφέλεια έχει η μη παραγραφή? Η αναγνώριση τη μη παραγραφή. Κυρία Σταμούλη, στο διατάφτα με αφορμή αυτή την κίνηση της Γερμανίας,
κατά τη γνώμη σας, γιατί προφανώς η όλη διαδικασία δεν γίνεται εκδικητικά, γίνεται για να κατανοήσει και η πλευρά της Γερμανίας, που είναι ο μεγάλος παίκτης, ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να καθίσει σε έναν πραγματικά ειλικρινή διάλογο. Τα δάκρυα της συγγνώμης προέδρων δεν αρκούν τώρα και την ίδια στιγμή σε άλλο μήκος κύματος. Άρα τι χρειάζεται έστω και τώρα να συμβεί κατά τη γνώμη σας? Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί λένε «Μα η Γερμανία που είμαστε φίλοι, που πρέπει να συγχωρήσουμε». Πράγματι, κανείς δεν αντιλέγει. Δεν τα έχουμε με τους σύγχρονους Γερμανούς πολίτες. Θέλουμε, το δίστομο ήθελε να παίξει έναν παιδευτικό ρόλο. Γιατί το να καταγραφεί στην διεθνή νομολογία ότι όποιος κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα πληρώσει, αυτό γονιδιακά θα εγγραφεί ως μία αρχή, ηθική αρχή. Για αυτός ήταν ο στόχος του διστόμου και αυτός παραμένει. Mm-hmm. Ταυτόχρονα 29 Απριλίου, ξέρετε τι άλλο, για να ξαναγυρίσουμε λιγάκι στη σημειολογία. 29 Απριλίου, ξέρετε τι έκανε η Γερμανία. Τίμησε, αναγνώρισε την προσφορά του Αργύρης Φουντούρη στην συμφιλίωση των δύο λαών. Την ίδια ώρα που κατέθεται προσφυγή για να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις. Εντάξει, καταλάβαμε. Κατά τη γνώμη σας τι χρειάζεται? Μου στέλνει εδώ κόσμος, πολλής κόσμος, μηνύματα. Τα κόμματα λέει θυμούνται ενδεχομένως και προεκλογικά, αν και το είχαν ξεχάσει. Και μετά από εδώ πάνε και άλλοι. Τι χρειάζεται, λέει, κάτι γνώμη της κυρίας Σταμούλη, να συμβεί? Χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η οργάνωση που ζητάμε τόσα χρόνια. Χρειάζεται η πολιτική βούληση σε επίπεδο κυβερνήσεων. Υπάρχει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σε επίπεδο κοινωνίας, η κοινωνία θα πρέπει να συνεχίσει, να μην το ξεχνάει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ξανακάνουμε, να κάνουμε τις αγωγές σε όπου χρειάζεται και όπου αυτό είναι ακόμα εφικτό. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπαμε, έχουμε και τη βιολογική παραγραφή. Στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, έχει κατατεθεί μια πολύ ωραία πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης για να γίνει επιστημονική τεκμηρίωση των ζημιών. Δηλαδή να πάρουμε τα δεδομένα που έχουμε από τις περίφημες εκθέσεις της δεκαετίας όπως η εκθέση Καζαντζάκη για παράδειγμα, να επικαιροποιηθούν, να διασταυρωθούν με τα δεδομένα που υπάρχουν, με τις νέες προτάσεις, τέλος πάντων, και τα νέα εργαλεία ιστορικής τεκμηρίωσης. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό αν η περιφέρεια Κρήτης αποφάσιζε πράγματι να το κάνει αυτό το έργο. Γιατί θα αποτελούσε μία πολύ καλή κίνηση, ώστε αν τα χωριά της Κρήτης θέλουν να κάνουν κάποιες αγωγές, να πατήσουν πάνω σε αυτό και να μην υπάρχει αμφισβήτηση. Λοιπόν, κυρία Σταμούλη, εδώ είμαστε. Θα τα λέμε και βεβαίως θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις με τη δική σας βοήθεια και ελπίζουμε το πολιτικό σύστημα να συνέλθει γενικώς. Γιατί από ό,τι βλέπω παντού, σε όλα, ασχολείται με τα εσωτερικά του. Όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα.